Nomads μαζί με την ομάδα σου. Δεν ήσουν εδώ από την αρχή. Έκανες μια εξαιρετική πορεία. Έφτασες και πήρες το εισιτήριο για να περάσεις τα ημιτελικά του Nomads. Το περίμενες ότι θα φτάσεις μέχρι εδώ? Το περίμενες ότι ο κόσμος θα σε κρατήσει μέσα? Δεν το περίμενα, Σάβα. Νομίζω κανείς δεν το περίμενε. Ας μην κρυβόμαστε. Δεν περίμενε κανείς και από εμάς, εννοείς, να κρατήσουν εσένα μέσα? Νομίζω, ναι. Και από εμάς, από όλους μας, δεν περίμενε να παραμείνω. Από όπου και αν το σκεφτόμουν, είχα τις λιγότερες πιθανότητες, τουλάχιστον όταν θα έβγαινα σε ψηφοφορία, ακόμη και για να βγω στην ψηφοφορία, γιατί τα παιδιά στην ομάδα μου ήταν περισσότερο καιρό μαζί. Εγώ βγαίνοντας από το παιχνίδι δεν κράτησα πολλές επαφές με τα παιδιά που ήμουν σε παλαιότερο παιχνίδι. Οπότε ήταν λογικό, σκεφτόμουν να με ψηφίσουν αν χρειαστεί να στείλουν κάποιο παίχτη. Αυτό αρχικά δεν έγινε. Τα παιδιά με κράτησαν στην ομάδα. Όταν μετά βγήκα από την αντίπαλη ομάδα, με κράτησε ο κόσμος. Όλες αυτές τις μέρες, από εκείνη τη στιγμή, από εκείνη την Κυριακή που με κράτησε ο κόσμος, ήταν τελείως διαφορετικές. Νομίζω τότε άρχισε το Nomads για μένα, γιατί είχα μέσα μου έτσι μια στεναχώρια. Και όπως και αν έρθουν τα πράγματα από εδώ και πέρα, είμαι καλά, είμαι χαρούμενος και θα απολαύσω ή τον έναν ή τους δύο αγώνες που έχουν απομείνει. Στέλιο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι νιώθεις ότι είναι αυτό που έκανε τον κόσμο να σε κρατήσει μέσα? Τι πιστεύεις εσύ? Η αλήθεια είναι, Σάβα, ότι όπως λειτουργήσα στα παιδιά σε αυτό το παιχνίδι, στην ομάδα μου, έτσι λειτουργήσα και στην προηγούμενη ομάδα. Ήμουν το ίδιο δοτικός, το ίδιο δίκαιος και νομίζω αυτό είναι στοιχείο του χαρακτήρα μας, Σάβα, και καμία κάμερα δεν αλλάζει το ποιοι είμαστε. Και τώρα το τι πήγε τόσο στραβά και η εικόνα μου βγήκε έτσι, αυτά είναι πράγματα που δεν τα έλυσα ποτέ. Όταν βγήκα, αποδέχτηκα τα πάντα, δεν απάντησα σε τίποτα. Απλά η πραγματική αλήθεια είναι, Σάβα, μόνο στους παίχτες ή στους ανθρώπους που ζεις μαζί. Ναι. Δεν είναι... Κανένας άλλος δεν μπορεί να πει τι έγινε μέσα στο Nomads, τι έγινε σε οποιαδήποτε σχέση μπορείς να έχεις. Μόνο οι άνθρωποι που σε ζουν. Όποιος άνθρωπος, λοιπόν, με έζησε στο παρελθόν, μπορεί να πείτε οτιδήποτε για μένα, να το δεχτώ, να το συζητήσω, να ζητήσω συγγνώμη, και όποιος έχει λάθος να το πει. Θα περάσω στην Τάρια. Σάβα.